Έλλειψη εργατικών χεριών εν ώψη της υλοκομικής περίοδου καταγράφεται στο νομό Ηρακλείου, όπως περιγράφει ο Μύρο Χιλετζάκης, ο οποίος αναφέρεται στο πρόβλημα το οποίο επιδεινώθηκε λόγω κορονοϊού. Και λόγω κορονοϊού έχουν κλείσει τα σύνορα, δεν αφήνουν εργάτες γης παραδοσιακούς να έρθουν στη χώρα μας που ερχόταν με το περιβόητο τρίμηνο και καθόταν μαζεύαμε τις ελιές και φεύγανε. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από εργάτες γης. Στα χωριά επικρατεί προβληματισμός, καθώς ψάχνουμε το κιάλι εργάτες γης. Ζητάμε ένα ταμείο εργασίας που αυτό το ταμείο εργασίας μπορεί να απορροφήσει πάρα πολλά Ελληνόπουλα που είναι άνεργα και με τη σειρά μας εμείς η παραγωγή να έχουμε χαμηλό κοστολόγιο αλλά και με τη σειρά τους οι εργαζόμενοι να έχουν ένα αξιοπρεπέστατο ημερομίσθιο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων της Κρήτης συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη με στόχο να υπάρξουν μέτρα στήριξης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα των ημιδαπών ανέργων. Όπως επίσης να υπάρξουν παράλληλα όμως και πολιτικές στήριξης του Έλληνα ανέργου. Αυτή τη στιγμή επιδοτούνται εργαζόμενοι για να κάθονται που μπορεί κάλλιστα θα μπορούσαν να υπάρξουν πολιτικές που να εργάζονται. Και ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα που αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτηση εργατικών χεριών. Είναι καθαρά και ανθρωπιστικό, από την άλλη μεριά όμως είναι και θέμα να ξέρουμε και οι εργασίες που απαιτούνται, από ποιους να γίνονται και από την άλλη μεριά με την ανεργία που έχουμε στα ύψη αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος, η κατάλληλη κατανομή. Πολύ σύντομα η Περιφέρεια Κρήτης θα αποστείλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση τη λίστα με τις ανάγκες σε εργάτες γης από τρίτες χώρες με τη διαδικασία της μετάκλησης. Ο αριθμός θα είναι μειωμένος σε εργάτες γης σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, ξεκαθάρισε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Χρειάζεται μια σωστή διαχείριση για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ' όλα. Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στην ανεργία να μπορούν να δουλέψουν και να πάρουν και ένα επίδομα. Ας απορροφηθούν πρώτα οι εργαζόμενοι της Κρήτης στους τομείς που χρειάζονται και κατόπιν, πάντα με γνώμονα να μην γίνουμε σαν Περιφέρεια Κρήτης μια νέα Μανολάδα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες να δουλέψουν με ασφάλεια.